τους τελευταίους 10 μήνες ως παγκόσμια κοινότητα, ως χώρα, ως τοπική κοινωνία βιώνουμε καταστάσεις πρωτόγνωρες. Καταστάσεις που σε πολλές περιπτώσεις λόγω αντικειμενικών προβλημάτων μας δημιουργούν καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων. Παρ' όλα αυτά, οι συνεργάτες μου, τα στελέχη του Δήμου και εγώ καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να υλοποιήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, να σχεδιάσουμε για το Δήμο, να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις από σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Από το επιχειρησιακό της Περιφέρειας, το πρόγραμμα Φιλόδημος, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Αντώνη Τρίτσης και βέβαια να σχεδιάσουμε, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό ήδη για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τον ΕΑΣΠΑ 2021-2027, που άλλωστε έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις γι' αυτό, καθώς είμαι μέλος της ΚΕΔΕ στην Επιτροπή Προετοιμασίας του ΕΣΠΑ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εχθές στο Υπουργείο Εσωτερικών καταθέσαμε δύο προτάσεις για τη ΔΕΗ Καλαμάτας, δύο ακόμα προτάσεις για τη ΔΕΗ Καλαμάτας. Η πρώτη ήταν για την κατασκευή της δεξαμενής στον Αγιάννη Καρβούνη 8.300 κυβικά, 5.250.000. Μια δεξαμενή η οποία θα βοηθήσει την ίδρυυση στη χαμηλή ζώνη, θα μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλη ποσότητα νερού για αν υπάρχουν διακοπές και θα μπορέσει να στείλει νερό μέσα από τη Βέργα στο Δήμο Δυτικής Μάνης, μέσα από ένα δίκτυο που θα πρέπει να κατασκευαστεί και μια τερματική δεξαμενή. Επίσης, εχθές καταθέσαμε μια δεύτερη πρόταση για ΔΕΗ που αφορά την αντικατάσταση 37.000 ψηφιακών υδρομέτρων στην πόλη της Καλαμάτας, προϋπολογισμού 8.250.000. Αυτό λοιπόν θα δώσει μια δυναμική στην ΔΕΙΑΚ και στους πολίτες, καθώς κάθε πολίτης θα μπορεί να ξέρει την κατανάλωση που έχει, αν έχει διαρροή, και η ΔΕΙΑΚ βέβαια θα μπορεί καθημερινά να υπολογίσει το ισοζύγιο και να ενισχύει όπου χρειάζεται ή να μειώνει όπου χρειάζεται μέσα από τις γεωτρήσεις την παροχή νερού. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα προτάσεων που έχει καταθέσει η ΔΕΙΑΚ. Ένα πλέγμα προτάσεων που σίγουρα θα εντοπιστεί η ΔΕΙΑΚ σε μια άλλη εποχή, ψηφιακή, καθώς έχουμε και τηλεδιαχείριση και τηλεέλεγχο των αντιοστασίων και των γεωτρήσεων και δημιουργούνται πάρα πολύ σοβαρές υποδομές για τη ΔΕΙΑΚ Καλαμάτας. Εκτός όμως από τις προτάσεις που καταθέσαμε για τη ΔΕΙΑΚ, καταθέσαμε και προτάσεις για το Δήμο Καλαμάτας και αφορά την αγροτική οδοποιία της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας 1.087.000 και την αγροτική οδοποιία των τριών δημοτικών ενωτήτων Άριος, Αρφαρών και Θουρίας 1.060.000. Αν σε αυτά προσθέσουμε την αγροτική οδοποιία που υλοποιείται αυτή τη στιγμή και είναι 1.062.000 μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος, τις τρεις αγροτικές οδοποιίες, οι οποίες είναι στη διαγωνιστική διαδικασία και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα, 74.400 για κάθε ενότητα, την εργολαβία στον Αντέο 1.200.000 και την ενίσχυση της αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας. Αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνουν πάρα πολλές παρεμβάσεις στους αγροτικούς δρόμους, ώστε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των συνδυματών μας στα χωριά, αλλά και να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα. Και συνεχίζουμε βέβαια, σχεδιάζοντας με σχέδιο, με πρόγραμμα, με όραμα, να προετοιμάσουμε προτάσεις που θα καταθέσουμε το επόμενο διάστημα. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε καταθέσει και το φάκελο στον άξονα 11 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης που αφορά την αντισημική θωράκιση. Πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο αλλά και επισκευές. Και συνεχίζουμε λοιπόν προετοιμάζοντας και άλλες προτάσεις μέσα στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, θεωρούμε να τις καταθέσουμε όλες. Χθες όμως, εκτός από τις προτάσεις που καταθέσαμε, επισκέφθηκα τη διαχειριστική αρχή που μίλησα μαζί της, τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, που μίλησα μαζί της για τα νέα προγράμματα που θα έρθουν, τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, επισκέφθηκα την Επιτροπή Ελλάδα 2021, ώστε να προετοιμάσουμε την πρόταση που θα καταθέσουμε στον άξονα 14. Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης που αφορά τις επενδυτικές εκδηλώσεις και συναντήθηκα με υπουργούς και γενικούς γραμματείς. Συναντήθηκα λοιπόν με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κ. Σαδριανδάκη, όπου συζητήσαμε για τα ζητήματα για την καθημερινότητα των Δήμων, τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να τρέξουν και πάλι, που υπάρχει μια καθυστέρηση εκεί, κυρίως για την εργολαβία του Αντέου, αλλά σύντομα θα λυθεί. Και γενικότερα για τον τρόπο που το Υπουργείο Εσωτερικών αντιμετωπίζει την ενίσχυση στο Δήμο. Μια ενίσχυση πάρα πολύ σημαντική, καθώς βλέπουμε, εμείς εισπράττουμε ότι μας στηρίζουν οικονομικά. Άλλωστε, στο Δήμο τις επόμενες μέρες θα έρθουν 600 και χιλιάδες
επιπλέον ΚΑΠ. Έχουν έρθει 3 επιπλέον ΚΑΠ συνολικά μέσα σε αυτό το έτος. Ενώ εμείς ως ΚΕΔΕ είχαμε ζήσει τότε 2 επιπλέον ΚΑΠ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε και εμείς μπορούμε έτσι να αναπληρώσουμε την απώλεια εσόδων που είχαμε από δημοτικούς χώρους, που όπως είχαμε πει ήταν 2.400.000. Επίσης με τον κύριο Σταυριανουδάκη μιλήσαμε και για άλλα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό, τα ζητήματα καθημερινότητας του Δήμου, όπως είπα, αλλά και τον νέο εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση που θα έρθει. Σε συνέχεια συναντήθηκα με τον κύριο Γραφάκο, τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποκήτων, καθώς τα ζητήματα περιβαλλοντικά είναι σε προτεραιότητα για μας. Όπως συζητήσαμε μαζί για την ολοκληρωμένη διαχείριση, για το ΣΔΙΤ δηλαδή, πότε αυτό θα ξεκινήσει, ο κύριος Γραφάκος μας διαβεβαίωσε ότι στις αρχές του χρόνου θα είναι έτοιμη να ενεργοποιηθεί η σύμβαση, κάτι που έχει πει και ο Περιφερειάρχης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης με τον κύριο Γραφάκο μιλήσαμε για το έργο που έχει ενταχθεί στο Δήμο Καλαμάτας και είναι η δημιουργία του μεγάλου πράσινου σημείου. Η προμήθεια ενός απορριμματοφόρου για τα βιοαπόβλητα, κάδους για τα βιοαπόβλητα, διαλογή δηλαδή στην πηγή για τα βιοαπόβλητα στην πόλη μας. Αυτό έχει εγκριθεί, είναι προϋπολογισμό 750.000 περίπου και περιμένουμε να λάβουμε τελική απόφαση για να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Επίσης, μίλησα με το Γενικό Γραμματέα και για δύο προτάσεις που θα καταθέσουμε ο Δήμος Καλαμάτας μέσα από το ΦΟΣΔΑ, πολύ σημαντικές. Η μία είναι για περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου διαχείρισης βιοαποβλήτων με επιπλέον απορριμματοφόρο και επιπλέον κάδους και οικιακούς κομπιστοποιητές πολλούς. Και η δεύτερη πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου σταθμού μεταφόρτασης απορριμμάτων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Μεσίνης όταν ξεκινήσει η κεντρική διαχείριση. Στη συνέχεια συναντήθηκα με τον Υπουργό Αμήνης, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπως συζητήσαμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν τελευταίο διάστημα και αφορά τη δημιουργία, την εξέλιξη της 120 πτέρυγας εκπαιδεύσεως αέρος σε Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων. Έχω ενημερώσει γι' αυτό, όπως θυμόσαστε, και το προηγούμενο διάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχα κάνει 2 συναντήσεις εκεί, μάλιστα είχα συναντηθεί και με τον αρχηγό του ΓΕΑ. Με είχε ενημερώσει αναλυτικά. Ο κ. Παναγιωτόπουλος με διαβεβαίωσε ότι όλο αυτό θα εξελιχθεί ομαλά. Προχωράει η διαδικασία, υπάρχει αυτή η διακρατική συμφωνία government to government και όλο αυτό θα εξελιχθεί. Θεωρούμε ότι τα επόμενα σε 2 χρόνια από σήμερα θα αρχίσουν να δημιουργούνται οι υποδομές και να έρθουν τα πρώτα εκπαιδευτικά αεροσκάφη και οι προσωμιωτές. Μια ομαλή εξέλιξη λοιπόν που δεν επηρεάζει σε καθόλου τουριστικά την περιοχή μας, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, και δεν επηρεάζει το πιο σημαντικό από όλα τη λειτουργία του πολιτικού αεροδρομίου της πόλης μας, της περιοχής μας. Καθώς ένα αεροδιάδρομο, όπως με εξήγησε και πάλι, έχουν και στα Χανιά, όπου εκεί πέρα στη Σούδα εξυπηρετείται η νατοϊκή βάση, 2 μοίρες με F-16 και το πολιτικό αεροδρόμιο. Ένα αεροδιάδρομο έχουν και στο Μακεδονία. Οπότε το ζήτημα είναι αυτό που μας καίει και αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε και πρέπει να είναι στόχος για όλους μας, κάθε φορά που πηγαίνουμε στα Υπουργεία, για να αναβάθμιση του αεροδρομίου της πόλης μας. Αυτά, σας ευχαριστώ.